Γεια σας, είμαι η Ζώη Αυγουστή και μαζί κάθε Σαββατοκύριακο γινόμαστε μια παρέα και γνωρίζουμε τις άγνωστες πτυχές της ζωής των ανθρώπων που ξεχωρίζουμε. Μείνετε μαζί μας και σήμερα, γιατί συναντήσαμε την Κατερίνα Αγαπητού και ανάμεσα στα άλλα μας μίλησε για την απόφασή της να μείνει εκτός τηλεόρασης, τα παιδιά, το σύζυγό της και μάθαμε λίγα περισσότερα πράγματα για την προσωπικότητά της. Μείνετε μαζί μας, γιατί ο διατροφολόγος Κώστας Χαρή μας μίλησε για τις ποσότητες που πρέπει να καταναλώνουμε όταν κάνουμε δίαιτα. Επίσης, η ιδιοκτήτρια νηπιαγωγείου Έλενα Χριστοδούλου μας μίλησε για την πρώτη επαφή που έχουν τα παιδάκια μας με τον νηπιαγωγείο. Μείνετε μαζί μας, γιατί όταν συναντιόμαστε, η ζωή γίνεται ντόλτσε βίτα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και απόψε στην παρέα μας. Μαζί μου σήμερα έχω ένα πολύ αγαπημένο άτομο που πάντα περνάω πάρα πολύ ωραία μαζί του και μπροστά στην κάμερα και πίσω από την κάμερα, γιατί νομίζω ότι είναι η χαρά της ζωής. Μαζί μας απόψε, Κατερίνα Αγαπητού. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς για τα καλά σου λόγια. Που είσαι εδώ. Ευχαριστώ. Μα είναι αλήθεια, πάντα γελάω μαζί σου. Με την καλή την έννοια. Και με την κακή και με την καλή τη σημασία έχει ότι γελάμε. Και αυτό είναι πηγή ζωή, είναι η αλήθεια. Κατερίνα μου, σε τι φάση σε βρίσκω, έχουμε να τα πούμε λίγο καιρό. Είμαι σε φάση μητέρα. είμαι καλά. Πολύ κουρασμένη μια ζωή, αν θέλεις να σου πω την αλήθεια, επειδή δεν θέλω να λέω ψέματα. Πάρα πολύ κουρασμένη. Μετά με και τον ερχόμο της Μαρινούλας, ναι. Η ζωή αλλάζει το ένα, ίσον κανένα που λένε. Ναι, τελικά ισχύει. Τα δύο είναι πολλά. Ναι. Δεν τα περίμενες έτσι τα πράγματα. Κοίτα, να σου πω, επειδή ήμουν συνηθισμένη με τον γιο μου, ο οποίος ήταν ένα μωρό πολύ ήσυχο, πολύ καλό, δηλαδή όπου τον έβαζες έμενε, ας πούμε, πως το πιπελό. καμία σχέση η μικρή, είναι ένα ζυζάνιο. Ένα απαιτητικό μωρό. Που είναι και κορίτσι που κανείς έλεγε ότι μπορεί να ήταν πιο εύκολα τα κορίτσια. Ποιος το λέει αυτό, ρώτα όλους τους άντρες που μπορείς να βρεις στο σερβόν, αν οι γυναίκες είναι εύκολες. Όχι, ναι, είναι, γεννήθηκε νομίζω γυναίκα. Ναι. Είμαι σε πολύ καλή φάση πέρα από τις αϊπνίες, τις δυσκολίες, τις αρρώστιες κτλ. Είμαι πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, θα πάμε σε όλα αυτά, γιατί έχουμε πολλά να πούμε έτσι και για την οικογένειά σου. Θα μου πεις πόσο σε άλλαξε η μητρότητα κτλ. Αλλά είσαι περίπου 2 χρόνια εκτός τηλεόρασης. Ναι, τον Αύγουστο κλείνω 2 χρόνια, ναι, εκτός. Πώς είναι? Διαφορετικά. Κοίτα, από επιλογή έμεινα εκτός τηλεόρασης. Έβαλα τις προτεραιότητες μου κάτω και είπα ότι okay, αυτή τη φορά θα δοθώ ολοκληρωτικά στην οικογένειά μου, στα παιδιά μου και στον άντρα μου. Και δεν το μετανιώνω ούτε στιγμή. Υπάρχουν αυτές οι μικρές, τέλος πάντων, στιγμούλες, θα τις ονομάσω, που πεθυμώ πάρα πολύ. Το σκουλικάκι είναι εκεί και σε τρώει συνεχώς, δεν φεύγει ποτέ. Όμως, δίνω μία στον εαυτό μου και λέω ξύπνα, ακόμη είναι πολύ νωρίς. Με τι θα ήθελες να επιστρέψεις ή δεν το σκέφτεσαι καθόλου, δεν είναι κάτι που συζητάς? Να σου πω, με έχουν ξαναρωτήσει το συγκεκριμένο, είτε από προτάσεις που έχουν γίνει κατά καιρούς κτλ. Τι είναι αυτό που θα ήθελες, το τι είναι αυτό που θα ήθελες, εντάξει, πίνει λίγο νερό να το πω στα κυπριακά. Το θέμα πλέον μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, αυτό που με γεμίζει εμένα είναι να περνώ καλά εκεί που είμαι και να μην κάνω κάτι μέτριο. Αυτό το μέτριο το λέω συνέχεια. Δεν μπορώ την μετριότητα. Δεν μπορώ πλέον να δουλεύω σε συνθήκες οι οποίες είναι μέτριες. Ωραία, περίμενε γιατί έχω πολλές απορίες. Ναι. Θα το πάω από την αρχή και να τα ξεκαθαρίσουμε. Ωραία. Όλα. Από το ΜΕΚΑ έφυγες πριν 1,5 χρόνο περίπου. 1,5 χρόνο, ναι. Με δική σου απόφαση. Ναι, με δική μου απόφαση. Με δική σου απόφαση. Ένιωθες ότι δεν έκανες κάτι που σε ευχαριστούσε και έφυγες? Όχι, όχι. Ήμουν 8,5 μηνών. Θα γεννούσα, υποτίθεται. Όχι, θα γεννούσα. Δεν είναι. Θα γεννούσα. Λοιπόν, σκεπτόμενη ότι έρχεται στον κόσμο ένα δεύτερο μωρό, άρα οι ανάγκες και οι υποχρεώσεις μεγαλώνουν και αυξάνονται. Και επειδή την πρώτη φορά που γέννησα τον Ηλία πήγα κατευθείαν δουλειά. Και δεν τον χάρηκα, δεν τον έζησα ως βρέφος. Δεν του είπα καλημέρα μέχρι να γίνει 3 χρονών.
στο πρόσωπο, ας πούμε, face to face, να πούμε καλημέρα, αγάπη μου, ξέρω εγώ. Είπα ότι αυτό δεν πρόκειται να το ξανακάνω. Θα μείνω μαζί με το μωρό, να ζήσω όλες αυτές τις στιγμές, τις υπέροχες, της ευλογίας. Και μετά, αν έρθει κάτι το οποίο μπορώ να βάλω τον εαυτό μου σε θέση να το κάνω, πάντα σε συνάρτηση με τις υποχρεώσεις που έχω. Mm-hmm. Δηλαδή, βάζοντας προτεραιότητα πάλι την οικογένειά μου, θα το κάνω. Mm-hmm. Δεν έτυχε κάτι. Που να μπορέσεις να τα συνδυάσεις όλα αυτά μαζί. Ναι. Ήταν η καθαρά δική σου απόφαση ή ο Κρίστιαν σε επηρέασε σε αυτό? Όχι, καθόλου. Ο Κρίστιαν ήταν πάντα στο πλευρό μου σε ό,τι απόφαση και να έπαιρνα. Άλλωστε ήταν αυτός ο λόγος που όταν δούλευα τόσο πολύ, γιατί ήξερα ότι στο σπίτι ήταν ο Κρίστιαν μαζί με το μωρό. Διαφορετικά δεν θα το έκανα ούτε τότε. Αλλά όταν υπήρχαν αυτές οι ευκαιρίες τέλος πάντων που ήρθαν και ένιωθα ότι εμένα θα με κάνουν καλύτερη στη δουλειά μου, θα με μεγαλώσουν στη δημοσιογραφία. Ο Κρίστιαν μου είπε, πήγαινε, κάντο, ζήστο. Κατερίνα μου, έχεις περάσει σχεδόν από όλα τα είδη της τηλεόρασης. Από όλα τα είδη της τηλεόρασης, ναι. Και δελτία ειδήσεων και ψυχαγωγικές εκπομπές. Και πίσω και μπροστά και πίσω και δίπλα. Και εκπομπές έρευνας, έχεις κάνει τα πάντα. Και έχεις κάνει και εκπομπές που ήταν πρώτες για την κυπριακή τηλεόραση. Δηλαδή, θυμάμαι το πρόβαγά μου, είχαμε αναφέρει και 2-3 άλλες έτσι τώρα πριν ξεκινήσουμε, που ήταν εκπομπές που πρώτη φορά γίνονταν στην κυπριακή τηλεόραση. Πού νιώθεις καλύτερα εσύ, πού ένιωθες ότι η Κατερίνα περνάει καλά σε αυτό που κάνει? Δεν θα σου πω πάλι ψέματα. Περνούσα καλά σχεδόν σε ό,τι και αν έκανα, με όση κούραση και αν είσαι, όσα παράπονα και αν έκανα λόγω του ότι δούλευα πάρα πολλές ώρες. Αυτό μου βέβαια έκανα παράπονα, ποτέ δεν τα λέω προς τα έξω τα παράπονα, εγώ τα ζω, εγώ τα σκέφτομαι, μόνη μου τα λέω. Κοίτα, νομίζω η εκπομπή η οποία και με μεγάλωσε, αλλά και με έκαμε να καταλάβω τι σημαίνει να ζεις πραγματικά αυτό που κάνεις, ήταν το Νέα Μέρα. Η πρωινή εκπομπή έκαμε μαζί με τον Δημήτρη Σούκλη. Ναι. Απαιτητική εκπομπή, γιατί πάρα πολύ. Είχαμε συζητήσει και σε προηγούμενη συνέντευξη. Πάρα πολύ. Νομίζω η πιο απαιτητική εκπομπή. Γιατί ήμουν και εγώ απαιτητική όμως. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έπαιζα ούτε και μία είδηση κονσέρβα. Το θεωρούσα απαράδεκτο να σου παίξω τα θέματα του χθεσινοβραδινού δελτίου. Γιατί? Τέλειωσε η μέρα. Αν θες να παίξεις τα θέματα του χθεσινοβραδινού δελτίου, βρες το follow-up, βρες τη συνέχεια που έχει γίνει τις ώρες αυτές που μεσολάβησαν και πες τη στον κόσμο. Πολύ δύσκολο, γιατί οι ώρες που μεσολάβησαν ήταν ξημερώματα. Μα δεν μπορεί και να μην υπήρχαν ποτέ. Δηλαδή, αν υπήρχε συνέχεια, τότε ναι. Αν δεν υπάρχει συνέχεια σε κάτι, το έχουν δει οι άνθρωποι. Από τις 6 το απόγευμα της προηγούμενης μέρας, το έχουν γράψει όλα τα sites, το έχουν παίξει ειδήσεις των 8, το έχουν παίξει ειδήσεις των 12, συνεχίζει να παίζει στα sites και σου το βάζω και όπως... Άρα δεν είναι είδηση. Όχι. Mm-hmm. Ναι, οπότε όταν εσύ είσαι απαιτητικός με τη δουλειά σου για να βγάζεις έναν καλό προϊόν, είναι ακόμα πιο δύσκολο, αλλά είναι ακόμα πιο όμορφο. Ναι. Τώρα ασχολείσαι με το blog σου, είχες ξεκινήσει. Βεβαίως. Ναι. Blog. Ναι, ασχολούμαι με το Αγάπη του Moments. Σίγουρα δεν ασχολούμαι όσο να ασχολούμουν πιο πριν. Αλλά ναι, το αγαπώ πάρα πολύ το Αγάπη του Moments και αυτό είναι ένα παιδάκι μου. Είναι ουσιαστικά ένα blog στο οποίο μοιράζομαι με τον κόσμο την καθημερινότητά μου. Τα θέματα που με αφορούν, ψυχολογίας, σώματος, σκέψεις. Είναι όπως ένα ημερολόγιο, να θέλεις. Ναι. Το οποίο αντί να το γράφω και να το φυλάω μέσα στο ζυρτάρι μου, το γράφω και το διαβάζει ο κόσμος. Και έχει πάρα πολλά μεγάλη ανταπόκριση χωρίς να κάνω και πάρα πολλά πράγματα, διαφημίσεις, να το κάνω, να το προωθώ αν θέλεις διαφορετικά. Ναι. Θα πούμε περισσότερα γι' αυτό, γιατί έτσι είναι λίγο και η τάση της εποχής. Θα μου πεις πώς γεννήθηκε η ιδέα και πώς σου ήρθε. Αμέσως μετά που θα παρακολουθήσουμε μαζί τις συμβουλές από την ιδιοκτήτρια νηπιαγωγείου, την Έλενα Χριστοδούλου, και επιστρέφουμε. Καλησπέρα, ονομάζομαι Έλενα Χριστοδούλου και σήμερα θα μιλήσουμε για την προσαρμογή στο νηπιαγωγείο. Με τον όρο προσαρμογή εννοούμε την ομαλή ένταξη του παιδιού σε ένα καινούριο περιβάλλον, χωρίς τη συνεχή παρουσία του γονιού. Σίγουρα η παιδιά ως προσαρμογής είναι
τόσο δύσκολη όσο και για τα παιδιά, όσο και για εμάς τους ίδιους τους γονείς. Το κάθε παιδί, ανάλογα με την αναπτυξιακή φάση στην οποία βρίσκεται, βιώνει με διαφορετικό τρόπο το άγχος αποχωρισμού από το γονιό του. Θα ήθελα να αναφέρω ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη περίοδο στο οποίο ένα παιδί πρέπει να κάνει προσαρμογή στον νηπιαγωγείο. Εμείς, σαν σχολείο, χρησιμοποιούμε την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου για να κάνουμε προσαρμογή, όπου είναι πιο εύκολο για τους γονείς λόγω άδειας. Επίσης, η προσαρμογή γίνεται σταδιακά, μέχρι το παιδάκι να αποκτήσει την ανάλογη εμπιστοσύνη προς τις δασκάλες, γιατί έρχεται σε ένα καινούριο περιβάλλον που είναι πρωτόγνωρο γι' αυτό. Την περίοδο προσαρμογής είναι φυσιολογικό κάποια παιδάκια να κλαίνε, έρχονται σε ένα πρωτόγνωρο περιβάλλον για αυτούς και το μόνο που έχουν ανάγκη είναι αγάπη και φροντίδα, τρυφερότητα από τη δασκάλα τους.